από το κατά πόσον θα υπάρξει το νεύμα το οποίο θα διευκολύνει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το νεύμα είναι μια έκθεση, θετική έκθεση πρόοδου, ας πούμε, αυτό λογικά, έτσι. Ναι, μια αναγνώριση ότι πάει αυτό, καλά. Κοιτάξτε, αυτά, επειδή ξέρετε ότι αυτά είναι καθαρά συμβάσεις, δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, είναι λοιπόν, είναι μια μαγική λέξη η οποία υποτίθεται ότι πρέπει να ακουστεί. Αυτά δεν είναι λύσεις του προβλήματος. Είναι ενδιάμεσες διευθετήσεις. Ώστε να ελπίζουμε ότι την Τετάρτη θα μας δώσει, θα ξεσφίξει λίγο τη στρόφικα. Ναι, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και το είχε πει και ο κύριος Δραγασάκης, ήταν σφάλμα της ελληνικής κυβέρνησης που την προηγούμενη φορά δεν είχε απολύτως εξασφαλισμένο γραπτά το ζήτημα της χρηματοδότησης, επειδή λένε ότι αν με κοροϊδέψεις μία φορά, ντροπή μου, αν με κοροϊδέψεις μία φορά, ντροπή σου, αν με κοροϊδέψεις δεύτερη φορά, ντροπή μου. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι κάπως πιο συμμαζεμένη και καχύποπτη. Τώρα και όχι τόσο το νεύμα ανοιχτή. Δεν μας εξασφαλίζει κιόλας, αν μιλάμε με αυτή τη λογική. Και νεύμα να γίνει σήμερα δεν εμποδίζει τίποτα τον Ντράγκη να πει. Κανένας δεν εμποδίζει κανέναν τίποτα. Αλλά άμα έχει γίνει μια. Θετικό σήμα αν έχει δώσει. Υπάρχει μια συνεννόηση η οποία είναι ρητή συνεννόηση, η οποία λέει ότι αν υπάρχει κάποια πρόταση. Ναι, απελευθερώνονται κάποια χρήματα. Τώρα, αν πάνε πίσω και από αυτό. Εντάξει, αν κάνετε δημόσια δράση, υπάρχει ρητή δέσμευση προφανώς. Διότι, εντάξει, μπορεί να λέμε ότι και στην Ελλάδα ότι λέμε μια το ένα και μια το άλλο και διγλωσία και πολυγλωσία. Αλλά αν ακούσετε και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Και ο ένας με τον άλλον λένε τελείως διαφορετικά πράγματα και ο καθένας με τον εαυτό του λένε τελείως διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την ημέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Οπότε προσπαθεί κανείς να ελιχθεί μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Ωραία, άρα λοιπόν η λύση για το σήμερα Eurogroup, αύριο δώσει, μεθαύριο Ντράγκη, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ξεκινάει από το σήμερα Eurogroup. Αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ξεκινάει από το σήμερα Eurogroup. Από το σήμερα Eurogroup. Τώρα, πες μου κάτι. Ας πούμε ότι θα πάει όπως θα θέλαμε το τρίμερο αυτό. Δηλαδή, εμείς θα πάρουμε μια δήλωση που θα λέει: παιδιά, πάμε καλά, θα πάρετε κάποια λεφτά, θα δώσουμε αύριο τη δόση. Μεθαύριο ο Ντράγκη θα απελευθερώσει με κάποιο τρόπο ορισμένα πράγματα. Μετά, το γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας, μη συμφωνίας. Μα το γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Δεν είναι το αν θα δώσει αυτή τη δόση, γιατί θα έχει μια δόση την επόμενη εβδομάδα, την παραπάνω, το καλοκαίρι. Βαριές δόσεις και τα λοιπά που γνωρίζουν ότι χωρίς κάποιο είδους συμφωνία εκ των πραγμάτων η χώρα δεν έχει αυτά τα λεφτά να τα δώσει. Το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει στοιχείο μπλόφα σε αυτήν την ιστορία. Οπότε όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία και η ελληνική πλευρά και η πλευρά των δανειστών σε όσα κομμάτια είναι, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει σε ορισμένα πράγματα βρίσκουν μεταξύ τους, σε ορισμένα άλλα πράγματα και αυτοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Πάντως αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν όλοι υπόψη τους. Γιάννη, εσύ τι εικόνα έχεις? Εγώ νομίζω ότι το νεύμα το οποίο συζητήσαμε